Κύριε Τακιά. Αλλιώ. Σκεφτήκαμε πολύ στο γραφείο. Μη σπρώχνει, παρακαλώ. Σκεφτήκαμε πολύ στο γραφείο αν θα πρέπει να περιμένουμε το θρίλερ το νυχτερινό για τον δεύτερο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο. Εγώ θα κοιμηθώ ήσυχο απόψε το βράδυ, ακόμα και αν δεν ξέρω το αποτέλεσμα, για το πολύ απλό λόγο ότι αυτό που σημερώνει σήμερα είναι μια συζήτηση για την πόλη. Η επόμενη μέρα για μένα αφορά μόνο την πόλη, θα μιλήσουμε μόνο για την πόλη. Θα μιλήσουμε για ό,τι οδήγησε την πόλη στη σημερινή κατάσταση, για ό,τι οδήγησε στη συνειδητή τροποποίηση τη πόλη και αυτά που πρέπει να αφήσουμε πίσω μα. Στη βάση του ίδιου μηνύματο που έδωσαν οι πολίτε όλη τη χώρα και την ψήφο του σήμερα. Θα δηλώσω παρόν σε αυτή τη μάχη και είμαι σίγουρος ότι θα είμαι ο νικητής της επόμενης Κυριακής. Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο! 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 Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή. Ευχαριστώ τη Θεσσαλονίκη που με τήρησε με αυτή την κορφιά. Θα είμαι δίπλα τους σε έναν δρόμο ενότητας, σε έναν δρόμο συσπήρωσης της πόλης. Θα βρεθώ παντού αυτές τις μέρες, σε όλες τις γειτονιές, παντού, από τον Τεπό μέχρι την Ξηροκλήνη και από την Κούβα μέχρι το κέντρο της πόλης, γιατί αυτή η πόλη αξίζει το καλύτερο. Και σαν Θεσσαλονικιός είμαι έτοιμο να εκπροσωπήσω τη Θεσσαλονίκη που αγαπώ. Δηλώσατε στο παρελθόν ότι θα θέλετε στο δεύτερο γύρο την κυρία Νοτοπούλου. Συνεχίζετε με αυτό, γιατί και ο Ζέρβας, ο Κωνσταντίνος, δυναμικά ανεβαίνει και σταδιακά ίσως και ο κύριος Ορφανός. Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα των εκλογών υπάρχει τώρα. Απλώς δεν το ξέρουμε εμείς. Αύριο είναι μια άλλη μέρα, θα τα συζητήσουμε αυτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ο δεύτερος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είχα πει από την αρχή ότι θα απευθυνθώ σε όλο το λαό της Θεσσαλονίκης. Δεν θα κάνω συναλλαγές, το είχα πει από την αρχή. Κατά συνέπεια, αυτό που ξεκινάει από αύριο το πρωί είναι η συσπήρωση και η ενότητα των Θεσσαλονικιών για να διοικηθεί η πόλη. Και νομίζω ότι με ένα ποσοστό που μου δίνει μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ένα ποσοστό με σημαντική διαφορά από οποιονδήποτε δεύτερο, έχω κάθε δικαίωμα να ζητήσω να είμαι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης την επόμενη Κυριακή. Είναι μια πολιτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα. Για εσάς. Δεν θα την έβλεπα ως τέτοια. Θα έβλεπα όμως ότι είναι μια συμβολή της Νέας Δημοκρατίας, δική μου νίκη καθοριστική.